Εδώ είναι το πατρικό μου σπίτι. Εδώ πέρα γεννήθηκες. Εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα στο σχολείο, εδώ όλα, εδώ όλα γίνανε. Και αυτό το σπίτι είναι ακόμα δικό σου? Ναι, δικό μου είναι. Το κράτησα εγώ το σπίτι, αυτό το έχω πάρει το 1957. Το πήρες από τη μητέρα σου? Ναι, πέθανε η μητέρα μου, πέθανε προηγήθηκε ο πατέρας μου, πέθανε πιο μπροστά. Πέθανε ο πατέρας μου το 1947, το σκότωσε μια μοτοσυκλέτα. Και το κράτησα εγώ το σπίτι, το πήρα αυτό, έπαιρνα τότε 50 δραχμές με ροκάματο. Και με τα τυχερά μου μαζί, τα κράτησα και κράτησα το σπίτι. Και εδώ θα έρθω να πεθάνω. Για πάμε το δούμε μέσα. Κάτσε Γιώργο. Σε έχουν συνδέσει, Γρηγόρη, με τις δύο μεγάλες εποχές και τις δύο μεγάλες εποχές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Από τη μια το ρεμπέτικο, από την άλλη το νέο ελληνικό τραγούδι που ξεκίνησε με το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη. Μέσα από τα τραγούδια σου και την πορεία σου σε αυτό το μουσικό μας χώρο, νομίζω ότι βγαίνει και η πορεία του ελληνικού τραγουδιού και ο κοινωνικός μας περίγυρος. Θα ήθελα λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πότε άρχισαν οι σχέσεις σου με τη μουσική? Από που ήρθε μόνο του. Αυτό εδώ πέρα είχε μια κιθάρα, ο αδερφός μου, και είναι το δωμάτιο κρεμασμένη. Ο μεγάλος αδερφός μου, ο Χρήστος. Ναι. Και μάθαινε, μάλιστα με ενώτασε εκείνος. Η μάνα μου με έβλεπε που έπαιρνα την κιθάρα μου και δεν ξέρω κάπου, την είχε μέσα μια μαξιλάρα κρεμασμένη. Και μάθαινε να παίζω, αφού έβλεπα ότι δεν βγαίνω εγώ έξω να παίζω με τα παιδιά, αμπάριζες και τέτοια, και μπάλα. Και μάθαινε να παίζω και σιγά σιγά εγώ έμαθα κιθάρα. Και μια μέρα ήρθε ο αδερφός μου και με βρήκε από τη δουλειά του έτσι πρόπτα ήρθε. Και με είδε λοιπόν να παίζω, λέει, δεν είναι για μένα, είναι για σένα, κράτησε, παίζει. Και από τότε συνέχισα να παίζω. Από μικρός, από 8 χρονών. Πόσα τραγούδια έχεις γράψει μέχρι τώρα? Δεν θυμάμαι πόσα τραγούδια, αλλά πάνω από 200 τραγούδια θα έχω γράψει οπωσδήποτε. Πάνω θα είναι. Σε πολύ πιο τραγούδια 20. Γιατί μέσα σε αυτό το σπίτι νομίζω έγραψες τα πρώτα σου τραγούδια. Ναι, εδώ βέβαια, εδώ. Εδώ έχω γράψει το ξεκίνημά μου, τις επιτυχίες μου εδώ. Θα ήθελες να θυμηθούμε ένα-δύο από αυτά? Τα πρώτα τραγούδια που έγραψες. Να πούμε. Εγώ πάντοτε να δεις τα τραγούδια τα γράφω με την κιθάρα. Όταν κάνω συνθέσεις τα κάνω με την κιθάρα. Θεωρείς ότι αυτή η κιθάρα έχει μια μικρή ιστορία? Ναι, αυτή η κιθάρα είναι του Γούναρη, την είχε δώσει του Χριστάκη, του τραγουδιστή. Είναι το κρύο, ξέρεις, λοιπόν, και εγώ την έκανα δώρο. Και με αυτήν έχω γράψει πολλά σου ξεδραγούδια. Την επίση μια αγαπημένη, μια γυναίκα φεύγει του Μπελαμί, του Ουζερίου, και φτάνει να σπέδανε παραπονεμένο. Πολλά τραγούδια έχω. Όμως εμείς θα έρθουμε τώρα στα πρώτα σου. Σε τούτο το στένο. Σε τούτο το στένο. Σε τούτο το στένο. Σε τούτο το δρομάκι. Σε ψυχής να σε ρωτάς. Σε ψυχής ένας ερώτας και χάθηκε μια αγάπη. Καταραμένο σου ρούχο, καταραμένο δίνει. Άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι μας έχει. Το πρώτο επάγγελμα ήταν υδραυλικός. Μάλιστα, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα. Ναι, μια αδερφιά μου θέλανε να με μορφώσουν, διότι είχα μεγαλύτερα, όπως έχω βέβαια, μεγαλύτερα αδερφιά από μένα. Είμαι ο μικρότερος εγώ της οικογένειας. Εγώ έβγαλα το δημοτικό, αλλά δεν τα αγαπούσα πολύ τα γράμματα. Είχα το μυαλό μου στις κιθάρες, στα τραγούδια περισσότερο. Και μου λέγει η μάνα μου, τι θα γίνεις, Γρηγόρη, και τι θα γίνεις, Γρηγόρη. Τελικά, μετά αποφάσισα και πήγα σε τέχνη. Πήγα υδραυλικός. Και είναι τεχνίτης υδραυλικός. Άνοιξα και 2-3 μαγαζιά. Άκουσα και τα μαγαζιά, πήγα στρατιώτης και στο στρατό έκανα την ορχήστρα. Δηλαδή τις λέσχες των αξιωματικών και των οπλητών ψυχαγωγία. Από εκεί ξεκίνησα, το 1947. Θέλω να πω το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα εγώ, γιατί εγώ έγραφα τα τραγούδια, έδινα τις συνθέσεις μου στην εταιρεία και δεν ήξερα ότι τραγουδάω. Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, ο τότε τραγουδιστής. Ναι. Που τραγούδησε, αχ, αγόρι μου γλυκό, πόσο μου κάνες κακό. Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, ο τραγουδιστής. Μεγάλη φίλη μου, ο Γιάννης τότε. Και καλό παιδί.
Μου λέει Γρηγόρη, τραγουδάς καλά και να δεν πεις εσύ αυτό στο δίσκο. Και ένας άλλος φίλος μου, Κώστας, ταξιτζής από το Περιστέρι, από εδώ. Με έπαιρνε με τον κόμιστρο που λέμε, το ταλίρου που με κατέβασε. Ναι. Δεν μου έπαιρνε λεφτά εμένα. Και μου λέει, εσύ δεν το πεις Γρηγόρη. Για να το δω, θα το λοκόρισω. Πρώτο τραγούδισα. Αφού δίνω τραγούδια και δεν ξέρω τι τραγουδώ, λέω αυτό στο δίσκο. Το πρώτο μου. Ναι. Το 1952. Γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή. Δεν συλλογίστηκες, είπας να κάνεις. Μαχαίρι μου πήξες τρελή, θα με πεθάνεις. Και τώρα τρελό κορίτσο γεννάς. Μα κατά βάθος λες και μ' αγαπάς. Θα πω ένα άλλο πάλι ωραίο τραγούδι που είχα γράψει τότε. Αυτό το τραγούδι είναι η στίχη του Δημήτρη του Γκούτη. Από Νετήρενε θα κερδίσεις, ένας μικρότερος από μένα που είναι στο γυμνάσιο εδώ. Φίλος είναι και μετά από εκεί πέρα προχώρησε και εκείνος έγραψε πολλά τραγούδια. Τσακισμένη απ' την ορφάνια και απ' τα βάσανα, νόμιζα κοντά σε σένα πως θα να σανά. Κατέστρεψες τη ζήση, άπονε, τύρανε, τι θα κερδίσεις. Τι να πω, τώρα καλά, γιατί είμαι συγκινημένος, δεν μπορώ να τραγουδήσω τώρα. Και το Βοτανίκο Ντομάτια, σ' αρέσει και αυτό, ε. Πολύ καλό. Τέλος πάντων, κάνω διαφημιστικά μόνος μου. Κλάψαν οι κοπέλες κι όλοι οι φίλοι καρδιακοί.